Και αυτή περνάει μια φάση λίγο σεζανική, να, μεταεμπρεσιονιστική. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία της και εκεί βλέπετε μια αυτοπροσωπογραφία της, που έχοντας δει τα έργα του Σούκιν και του Μοροζόφ, αρχίζουν και ζωγραφίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ είναι η αυτοπροσωπογραφία σε σύνολο, στη συνολική της έτσι, εκδοχή, τη χτίζει έτσι σεζανικά. Το μυρό έργο. Μετά στρέφεται και αυτή στις αρχές του 20ου αιώνα προς την παράδοση, αρχίζει να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις παραδοσιακές θρησκευτικές εικόνες, αρχίζει να ενδιαφέρεται για τη λαϊκή τέχνη, τους λαϊκούς ανθρώπους, τις γυναίκες που γυρίζουν από τα χωράφια, ξυπόλυτες. Έχει μια γοητεία όλο αυτό και είναι τελείως διαφορετική τους κυκλικούς χορούς, τους παραδοσιακούς στα χωριά. Μπαίνει δηλαδή αυτό που σας έλεγα πριν, η στροφή και η ματιά προς την λαϊκή κουλτούρα και τέχνη. Η παλέτα της και ο τρόπος επεξεργασίας το σπίτι της γίνεται όλο και πιο αφαιρετικό. Κοιτάξτε εδώ στις πλήστρες πόσο πιο σκληρές είναι οι γραμμές και εδώ ας πούμε το ρυθμό από τους ανθρώπους που μεταφέρουν τα ξύλα ή τα αυτά. Υπάρχει ένας πολύ απλουστευμένος και αριθμός. Εδώ αρχίζει και δουλεύει το 11 μέσα από μία δομή περισσότερο γωνιώδη σε αυτό το πολύ όμορφο καπνιστή. Κοιτάξτε πόσο πικασικά είναι αυτά σαν πινελιές και σαν δομές ή πόσο καθαρές είναι οι φόρμες στο πρόσωπο. Δείτε πώς δουλεύει τα άσπρα, τάκ για να ξεκαθαρίζει τις φόρμες και τους τόνους. Τι είναι, ένας τόνος ο άσπρος, δύο, ξανά ο άσπρος, εντάξει εδώ είναι τρία. Ένα, δύο, ένα, τρία, δύο, τρία. Μέτρο. Ρυθμός δηλαδή, μουσικός. Είναι τρία χρώματα. Το άσπρο, η όχρα και το καφέ. Και κοιτάξτε πώς τα παίζει. Άσπρο, όχρα, άσπρο, καφέ, όχρα, καφέ. Σαν να είναι δηλαδή σονέτο στη λειτουργία του. Είναι δυνατό έργο. Μετά αρχίζει και ενδιαφέρεται όλο περισσότερο για το χρώμα και το φως και τον τρόπο με τον οποίο το χρώμα και το φως λειτουργούν μέσα από αυτήν την αίσθηση της δομής και ορίζουν σιγά σιγά αυτά τα στοιχεία της επιφάνειας και καθώς ορίζουν αυτά τα στοιχεία της επιφάνειας προχωρούν και σε μια πιο αφαιρετική διαδικασία όπου πλέον το 2013 θα κάνουν αυτά. Ναι, 13. Έρχεται ο ραγιονισμός. Αυτό πια είναι ραγιονισμός. Πολύ κοντά στην αντίληψη του φουτουρισμού που είδαμε την άλλη φορά. Και μπορεί να η αφορμή να είναι ένα δάσος, αλλά το παιχνίδι φεύγει πολύ από το δάσος και γίνεται το παιχνίδι με τα διασταυρούμενα φώτα και τις σκιές που κάνουν τα κλαριά των δέντρων και δεν μας ενδιαφέρει πια και αν είναι δέντρο ή δάσος. Ξαναγυρίζει σε έναν πιο παραδοσιακό τύπου κύβο φουτουρισμό, βέβαια τόσο ωραίο και δυνατό που θα το ζήλευε οποιοσδήποτε Ιταλός, ο Μπάλα ή ο Μποτσόνι, γιατί έχει μια δυναμική αυτό και μπαίνουν και τα γράμματα όπως τον κυβισμό σαν εικαστικά στοιχεία.